πάνω σε αυτό ακριβώς τα στοιχεία του θήκη όπως ήταν στην αρχική προ πολλών ετών μορφή της. Δίπλα ακριβώς είναι μια δεύτερη από θήκη. Σύγχρονο κτίριο με όλες τις ανάγκες που επιβάλλει η καθημερινότητά μας και οι ανάγκες της περιοχής. Αυτός ο χώρος προορίζεται να είναι ένας χώρος συνάθρησης κοινού και θα περιλαμβάνει τόσο εστίαση όσο και γενικότερη αναψυχή. Τρίτος χώρος στη συνέχεια. Και γενικά παρουσίαση εκδηλώσεων ανοιχτών σε κλειστό χώρο συνάδελφων δηλαδή κοινού και θεατρικών παραστάσεων. Ο κύριος Αναπαντής, αν θέλει, μπορεί να δώσει προδιαγράμματα παράδοση των κοινών. Δύο στρέμματα περιλαμβάνει η έκταση αυτή. Είναι παραχώρηση από τον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης και ξεκινάμε εδώ περίπου ένα όριο, ας πούμε, από το κλεισάκι του Αγίου Έφλους και όπως βλέπετε εδώ δεξιά είναι τα δύο γήπεδα beach volley του κομμάτου, δεν υπάρχει μια δυτική περίσταση. Και ακριβώς δίπλα είναι ένα γήπεδο της Χάμπης. Είναι ο χώρος του πρασίνου εμπλέμματος. Ακριβώς μετά είναι η Λωρίδα για την ευρύτερη περιοχή. Εδώ δεξιά μας είναι ένας χώρος πρασίνου, τύπο αλόκους όπως τα γήλια. Γύρω στα 440 μέτρα θυμάμαι για να παίξουμε το ποδηλατόδρομο από πάνω. Δεν τους διαβλέπουν γύρω στα 8 με 10 μέτρα, τα οποία δεν είχε γίνει πρόβλεψη ώστε να υπάρχει μεταξύ των δύο ποδηλατοδρόμων. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα το λύσουμε τους επόμενους μήνες και μόλις δούμε τη θεωρητική παράδοση και χωροταξία. Πάμε σιγά σιγά να ανέβουμε πάνω το επίπεδο. Περίπου τετραγωνικά μέτρα επιπλέον κερδίθηκαν ωφέλιμο περιπατητικού χώρου από τη μονοδρόμηση ουσιαστικά του χώρου μπροστά στην πλατεία. Ο ποδηλατόδρομος τελειώνει στο σημείο, αν θέλετε είναι και αφετηρία, το σημείο που κάναμε την πρώτη μας στάση, μπροστά στις αποθήκες του ΟΣΕ και ολοκληρώνεται η διαδρομή σε διπλή κίνηση, αφίδρομη, στην διασταύρωση του ξενοδοχείου και εγνατία και του πάρκου των προσκόπων. Η πλατεία της Αργούς, επειδή χρόνια παραδοσιακά υπάρχει εδώ ένα κτίσμα, το οποίο όμως αλλάζοντας χέρια ο ιδιοκτήτης, ο επιχειρηματίας που τον αξιοποιεί, στο μέλλον μπορεί να της αλλάξει και το όνομα. Οπότε καλύτερα εμείς ήδη σαν δημότες να της δώσουμε την ονομασία που εφαρμόζει, γιατί λέμε Αργούς, ή με τη μεταφορά του γλυπτού του έργου τέχνης του Κωστή Γεωργίου που θα τοποθετηθεί ακριβώς στο πρώτο τριγωνάκι που βλέπετε, επειδή το άγαλμα λέγεται ανάθεσης. Είναι μια ίσως. Επίσης έχουμε ένα σημείο τεχνητής σκίασης, μια πέργολα εκεί και οικαστικά παγκάκια μαζί με το σύμπλεγμα εδώ των οικαστικών φωτισμών. Μια μοντέρνα όψη αναψυχής, τα λαμβάνω πάντα παράλληλα με διπλή σκηνή στο ποδηλατόδρομο, περιπατητική διαδρομή, διάδρομο ταξίματος και λωρίδα όδευσης για τυφλούς. Σημαντικό είναι ότι πέρα κρατήσαμε τις παλαιότερες χρήσεις που είχε πριν την ανάπλαση, τη μορφολογία του τοπίου, καθώς και τη μη αλλαγή της καθημερινότητας των δημοτών. Οπότε έχουμε τον ποδηλατόδρομο διπλής κινήσεως, έχουμε πεζοπόρο τμήμα ή αλλιώς και τμήμα για να τρέξει, έχουμε τη λωρίδα για τους τυφλούς που βάζονται εδώ από τόσο όλο το καλοκαίρι, τη σεβάστηκαν και οι επιχειρηματίες τους επιχειρήσεις που αναπτύσσονται εδώ μπροστά στην θάλασσα και όπως βλέπετε την λωρίδα τερματίζει και μετά κάνει μια κλίση προς τα αριστερά και πηγαίνει μέχρι και το ύψος της καταστήματος της Αργού και έχουμε εδώ πέρα μια ζώνη κρατώντας τον παλιό χαρακτήρα της Αλεξανδρούπολης οι επιχειρήσεις που είναι από την κάτω πλευρά της λεωφόρου της Αλεξάνδρου μένουν και από αυτήν την πλευρά με μια ενιαία ξύλινη κατασκευή τύπου πέρκολα που ανοιγωθούν για πάνω με μια καλύτερα. Τώρα θα πρέπει να παραλάβουμε κάποια πράγματα, μάλλον και για τις κυρίες που λείπαν. Εδώ υπάρχει ένα ιδιόμορφο διοκτησιακό καθεστώς. Παρόλο που έχει παραχωρηθεί η χρήση στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης για συνολικά
δεκαετία, ακόμα σχεδόν έχουν φάει τα μισά. Εκεί μένουν όλη η συγκεκριμένη ζώνη να παραδοθεί και οι υπόλοιποι προς χρήση στους δημότητες. Είμαστε στη διαδικασία να μας παραχωρηθεί οριστικά η κυριότητα πλέον του συγκεκριμένου χώρου. Έχει ζητηθεί από την κτηματική υπηρεσία, διότι θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις τόσο του αναγνωρισμού αλλά και κυρίως συντηρήσεων. Να κάνουμε μία μεγάλη βόλτα, μία διαδραστική διαδρομή, ξεκινώντας από τις αποθήκες του ΟΣΕ και καταλήγοντας εδώ στο Δημοτικό Πάρκινγκ. Ξεκινήσαμε, είδαμε από κοντά τις τρεις αποθήκες, είπαμε τις ιδιωτικές που έχει κάθε μία αποθήκη και την πρόοδο εξέλιξης του κάθε έργου με το χρόνο παράδοσης. Ακολούθως περπατήσαμε την Δυτική Χερσαία Ζώνη και το στάδιο ανάπλασης προς το τελικό στάδιο που βρίσκεται. Είδαμε από κοντά τα γήπεδα του beach volley, του beach handball, την παιδική χαρά που ακολουθεί, αμέσως μετά την μεγάλη πίστα του skateboard, τα τρία επίπεδα συνάθρησης κοινού. Πήγαμε κατά μήκος της γραμμής των τυφλών, της γραμμής για πεζοπορία, της γραμμής για τρέξιμο, της γραμμής του ποδηλατοδρόμου. Ανεβήκαμε επάνω και παράλληλα με την μετωπίδα της παραλιακής ζώνης, περπατήσαμε δίπλα από το πάρκο που όπως έχουμε συνηθίσει και ευελπιστώ ότι θα μείνει τις αργούς, είδαμε εκεί την μια σύγχρονης μορφής πλατεία με την παιδική χαρά και το έργο τέχνης που θα προσθεθεί τις επόμενες μέρες. Ακολούθως πήγαμε σε μια άλλη ιδιαίτερη ζώνη, εκεί που αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις απέναντι προς τα μάλλον στην θάλασσα, κάτω από μια ιδιαίτερα μεγάλη ξύλινη πέργολα, και καταλήξαμε περιπατητικά εδώ. Ακολουθήσαμε αμφίδρομα την κίνηση του ποδηλατοδρόμου στο δημοτικό πάρκινγκ. Έργο 155 θέσεων, συν 2 για θέσεις για μεγάλα λεωφορεία, συν 5 θέσεις για αμαία, για να ολοκληρώσουμε έτσι μια πρώτη εικόνα, ένα λογαριασμό, το τι έργο θα παραλάβουμε προς το τέλος, στα μισά μάλλον του επόμενου χρόνου, και να έχουμε μια τελική μορφή αλλά και εικόνα για τα που πηγαίνουν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή ανάπλασης της ζώνης Αλεξανδρούπολης.